Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, εκρήξεις συνταράσσουν την πρωτεύουσα Σανααά και άλλες πόλεις της Ιεμένης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ολλανδίας και του Μπαχρέιν, πλήττουν θέσεις των ανταρτών Χούθη σε μία μάλλον προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, αφού η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωνε ανυποχώρητη στον πόλεμο που κήρυξε στην Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Τα πλήγματα αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι εταίροι τους δεν θα επιτρέψουν σε εχθρικούς παράγοντες να θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοείας σε μία από τις πιο σημαντικές διαδρομές του εμπορίου παγκοσμίως. Δεν θα διστάσω να ηγηθώ νέων μέτρων για την προστασία του λαού μας και ελεύθερη ροή του διεθνούς εμπορίου. Έχουμε λάβει περιορισμένη, αναγκαία και ανάλογη δράση σε αυτοάμυνα για να υποβαθμίσουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθη και να προστατεύσουμε την παγκόσμια ναυτιλία. Τα βρετανικά χτυπήματα κατά στόχο στην Ιεμένη διενήργησαν 4 αεροσκάφη τύπου Τσαϊφούν της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που απογειώθηκαν από τις βρετανικές βάσεις ακροτηρίου στην Κύπρο με την υποστήριξη αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμων τύπου Voyager. Στις επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατευθυνόμενους πυράβλους Pave. Four Royal Air Force Typhoon jets departed RAF Akrotiri at around 7:30 p.m. UK time yesterday. The jets proceeded south, prosecuted two targets, both of which have been used as launch sites for missiles and drones against shipping in the Red Sea. Our initial assessment is that both UK targets were successfully prosecuted. Indeed, our understanding is that all 14 targets that the US and UK prosecuted last night were successfully hit. And all UK jets involved in the mission were safely recovered to RAF Akrotiri by 0300 UK time this morning. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα, ξεκαθαρίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως προς την χρήση των βρετανικών βάσεων, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο που καθορίζεται πάντα από τη συνθήκη εγκαθίδρυσης και τα συνοδευτικά της έγγραφα. Εκείνο που προέχει είναι φυσικά και η ασφάλεια και της Κύπρου και του πληθυσμού στην Κύπρο. Εκδίκηση για τα χτυπήματα που οδήγησαν στον θάνατο 5 ανθρώπων ορκίζονται οι Χούθη που διαμηνύουν ότι οι επιθέσεις κατά πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ θα συνεχιστούν. Απειλούν παράλληλα ότι είναι για τους Χούθη θεμητή στόχη όλα τα αμερικανοβρετανικά συμφέροντα. Στο πλευρό των Χούθη, ο κύριος υποστηριχτής και χρηματοδότης του στο Ιράν, καθώς και οι οργανώσεις Χαμάς και Χεσμπολάχ. Η Ρωσία ζητά την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ανησυχία εκφράζει η Κίνα. Исходим из того, что данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Πρόκειται για την πρώτη μαζική επίθεση καταθέσεων των Χούθη από την έναρξη των επιθέσεών τους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Έγινε υπό την ομπρέλα της πολυεθνικής στρατιωτικής επιχείρησης φύλακας της ευημερίας που έχουν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον Δεκέμβριο, αν και η Ιταλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρνήθηκε να λάβει μέρος στα χτυπήματα. Εναντίον τάχθηκε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, βάλλοντας κατά Ουάσιγκτον και Λονδίνου. The question is how far it goes, and in relation to the situation in the Red Sea, in relation to Yemen, a lot depends on what the Houthi response now will be. Στον απόϊχο των Αμερικανοβρετανικών πληγμάτων στην Ιεμένη, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αύξηση πέραν του 2% στις διεθνείς χρηματαγορές.